Είναι απλά μια πληροφόρηση για το τι μπορεί να κάνει το ΛΑΤΕ και γιατί μπορεί να το προτιμήσετε έναντι άλλων επεξεργαστών κειμένων what you see is what you get, σαν το Writer για παράδειγμα ή το Web. Λοιπόν, τι είναι, όπως δεν το πω, είναι μια γλώσσα στοιχειοθεσίας, το typesetting το λεγόμενο. Αυτό τι σημαίνει, η στοιχειοθεσία είναι στην ουσία αυτό που κάνετε εσείς χειροκίνητα όταν χρησιμοποιείτε το Word ή το Writer και βάζετε απλά, διαλέγετε το πού θα μπει το κείμενο, πώς θα μπουν οι εικόνες, πώς θα ταξινομηθούν οι σελίδες, πού θα κοπεί μια παράγραφος, πού θα αρχίσει. Ας πούμε που φαντάζομαι και όλος οποιοδήποτε έχει οποιαδήποτε background, ας πούμε σε γραφιστική ή γενικότερα έχει οποιαδήποτε εμπειρία, ξέρει ας πούμε τον όρο. Έχει επίσης περιγραφή σαν μια συλλογή από μάκρους, δηλαδή μακροεντολών. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι απλά κάποια πολύ μικρά εργαλεία για να κάνουν τη δουλειά σας πιο γρήγορη. Είναι απλά κάποιες εντολές τις οποίες μπορείτε να βάλετε μέσα τους ώστε να γλιτώσετε δουλειά. Για κάποιες πολύ συνηθισμένες διεργασίες, όπως ας πούμε δημιουργία πίνακα περιεχομένων ή για τη βιβλιογραφία. Παρόμοια πράγματα. Εδώ έχω και το τρίτο σημείο είναι επίσης το LaTeX στην ουσία. Είναι ένας τρόπος δημιουργίας αρχείων. Δεν είναι format. Αυτό που θα δείτε εσείς στο τέλος, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι κάτι σαν ένα PDF, ας πούμε. Για παράδειγμα, συνήθως είναι ένα PDF. Γιατί εσείς το ίδιο το text και το doc-tech, το αρχείο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά απλό κείμενο με κάποια παραπάνω, ας πούμε, σύμβολα που θα σας δείξω και εντολές. Αυτό το αρχείο που θα δείτε δεν είναι από μόνο του κάποιο είδος αρχείο, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα, το οποίο θα εξηγήσω μετά γιατί. Και κάτω έχω απλά ένα κοντοπίνο του εφευρέτης ΤΕΚ, τις οποίες, όπως μπορείτε να δείτε, αυτός λέει ότι δημιουργήθηκε για τη συγγραφή βιβλίων μαθηματικών. Αυτό βέβαια είναι χρήσιμο και έχει όντως δίκιο ότι δημιουργήθηκε με στόχο τα μαθηματικά, αλλά αυτό απλά θα πει ότι τώρα, επειδή δημιουργήθηκε με στόχο τα μαθηματικά, είναι πολύ εύκολο κάποιος, όταν χρειάζεται να δημιουργήσει, να χρησιμοποιήσει κάποια πολύ συγκεκριμένα σύμβολα, εξειδικευμένα σύμβολα οποιοδήποτε τύπου, είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνεις στη ΛΑΤΕ. Και γι' αυτό έχει γίνει το de facto εργαλείο που χρησιμοποιείται, ας πούμε, από ακαδημαϊκούς και γενικότερα καθηγητές, φοιτητές ανά τον κόσμο. Αυτό που είπαμε, γράμματος προγραμματισμός, literary programming, γιατί λέγεται έτσι. Μην σας τρομάζει το προγραμματισμός, γιατί στην ουσία δεν είναι τίποτα το δύσκολο. Σε αυτή την περίπτωση απλά σημαίνει ότι είναι προγραμματισμός, αλλά είναι ανθρώπινος. Δηλαδή έχει φτιαχτεί για να μπορείς εσύ να βλέπεις μέσα στο αρχείο και να διαβάζεις τι γράφει. Κυριολεκτικά να μπορείς να διαβάζεις και να το διαβάζεις σαν ένα κείμενο, σαν ένα βιβλίο. Όπως είπα, η μόνη διαφορά είναι η πρόσθεση κάποιων παραπάνω εντολών ή συμβόλων που θα δείτε στη συνέχεια ενώ το μαθαίνετε πώς λειτουργούν και πώς θα τα χρησιμοποιείτε. Αλλά κατά τα άλλα, η γνώση έχει φτιαχτεί ακριβώς για να μπορεί να διαβαστεί κυρίως. Και απλά όπως προφέρεται, απλά επειδή μου το έχουν ερωτήσει αρκετές φορές, και είναι κυριολεκτικά το ελληνικό δοχείο. Οπότε σε αυτό είμαστε τυχεροί. Το έχει πει ο δημιουργός. Επειδή όπως είπα, τα αρχεία τεχ περιέχουν μόνο κείμενο, δεν φτάνει ένας επεξεργαστής κειμένου για να κάνετε τη δουλειά σας. Χρειάζεται έναν επεξεργαστή κειμένου και κάτι λέγεται ένας μεταγλωτιστής, που θα μετατρέψει μετά το αρχείο, θα δει τις εντολές που έχετε βάλει και θα καταλάβει τι προσπαθείτε να κάνετε, τι προσπαθούσατε να πείτε και θα δημιουργήσει το τελικό αρχείο με βάση τις εντολές και το κείμενό σας. Αυτό επίσης αποφέρει πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα, τα οποία θα εξηγήσω και θα δείτε και όλες γιατί μετά. Θα δείτε ότι πολλές φορές μπορεί να πω tech και LaTeX. Το LaTeX είναι απλά μια επέκταση της tech. Μην ανησυχείτε, ειδικά άμα ψάξετε online, άμα δείτε διαφορές, είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Υπάρχουν άπειρες επεκτάσεις της tech, απλά εγώ αναφέρω σε μια συγκεκριμένη. Όλα τα tutorials, τα guides που θα βρείτε είναι πάντα εκεί για τα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και για τα δύο πράγματα. Απλά η tech είναι μια μεγάλη βάση με πολύ βασικών εντολών, η οποία χρησιμοποιούν και η οποία υπάρχει και στις περισσότερες επεκτάσεις της εξορισμού, επειδή είναι επεκτάσεις. Λοιπόν, θα αρχίσω με πολύ απλό κείμενο. Δεν χρειάζεται να καταλάβετε ούτε καν να διαβάσετε. Εδώ είναι απλά να δείτε ότι βλέπετε ότι έχετε απλά κείμενο και βλέπετε ότι το κείμενο αυτό, ας πούμε, έχει γραφτεί κάπως παράξενο, δηλαδή ότι έχει κάποια παράξενα space και έχει 2-3 κενά. Έχει πει, ας πούμε, η στίχηση είναι λίγο παράξενη γιατί έχει βάλει εγώ ένα κενό, 2 κενά, 3 κενά. Το καλό εδώ είναι ότι συμπεριφέρεται σε γλώσσα προγραμματισμού. Από τη στιγμή που αυτό έχει γράψει, ας πούμε, εκεί το section στην αρχή, σημαίνει ότι όλο αυτό το πράγμα θα το καταλάβει η γλώσσα, όλο αυτό εδώ το πράγμα σαν ένα υποσύνολο, θα το γνωρίσει η γλώσσα και δεν το ενδιαφέρει πώς έχει στοιχήσει το κείμενο. Εσύ μπορεί να αποφασίσει να το γράψει τελείως διαφορετικά. Και το αποτέλεσμα που θα βγει είναι πάντα το ίδιο αν χρησιμοποιηθούν σωστά οι εντολές που βλέπετε εδώ. Όλες οι εντολές οι περισσότερες, όπως θα δείτε,
Απλά ξεκινάμε με τον backslash εκεί όπως βλέπετε στην αρχή και αυτή είναι η μόνη διαφορά με το άλλο. Το υπόλοιπο είναι απλά απλό κείμενο. Και βλέπετε εδώ το αποτέλεσμα βέβαια, ότι άμα επευθεί αυτό, αυτό που παρουσιάζεται είναι αυτό το φόντο. Δεν μου αρέσει πως φαίνεται πολύ το φόντο εδώ, αλλά τέλος πάντων. Αυτό. Όπως βλέπετε, αυτό που γράφτηκε προηγουμένως, ανεξαρτήτως το πώς είχε αυτό στοιχήσει τα πράγματα, αυτό με βάση τους κανόνες που έχετε προσδιορίσει εσείς από την αρχή ή που προσδιορίζετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής, αυτά μετά θα υπολογιστούν, θα ληφθούν υπόψη ενώ μετατρέπεται το αρχείο και το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό, για παράδειγμα. Είναι, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σταθερή, ας πούμε, η απόδοσή του, γιατί στην ουσία στη δουλειά σας δεν πρέπει να σκέφτεστε ότι αυτή τη φορά τα έβαλα σωστά, τα στοίχησα σωστά, αυτή τη φορά μήπως μου ξέφυγε κάτι, μήπως η γραμματοσυρά είναι πιο μεγάλη. Όχι, αυτό δεν ισχύει, γιατί έχετε ορίσει από πριν και ό,τι αλλαγή κάνετε, με το που ξαναδημιουργήσετε το τελικό αρχείο, θα το σκεφτεί από μόνο του, θα κάνει όλες τις αλλαγές από μόνο του. Ένα άλλο παράδειγμα, για να δείτε απλά, αυτά είναι απλά κάποια πολύ απλά παράδειγμα για να δείτε πώς μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με αυτό το σύστημα. Εδώ είναι απλά μια απίστευτα απλή λίστα. Όπως βλέπετε τις εντολές, θα μου πείτε εγώ πώς θα τις θυμάμαι μετά. Θα το πω, δεν χρειάζεται να τις θυμάστε. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι δεν πρόκειται να κάνω ένα μάθημα, γιατί το μέγεθος του λεξιλογίου της δηλαδή είναι τεράστιο. Έχει απίστευτα πολλές εντολές. Γι' αυτό και λέω ότι άμα κάποιος θέλει να μάθει, έχω κάποια links σε tutorials και πολύ σιγά και αργά αρχίζει σιγά σιγά να προσθέτει στα εγγραφά του ό,τι χρειάζεται. Με χρήση βέβαια και έγινε κανόνα αναζήτηση, οι οποίες είναι σωτήριες σε αυτή την περίπτωση. Στο προηγούμενο παράδειγμα, όπως βλέπετε, αποφέρει αυτό. Απλά για να σας δείξω ένα παράδειγμα με formatting. Για να προσέξετε, μέσα αυτός δεν ανέφερε καν ότι θα αλλάξει τον τύπο, ας πούμε, του σημείου για τη λίστα. Αυτό εδώ το κάνει αυτόματα επειδή αυτός είχε ορίσει από την αρχή ότι απλά αυτό είναι το convention, ας πούμε, αυτό συνήθως οι περισσότεροι χρησιμοποιούν, ενώ ότι όταν έχω μια υπολίστα, συνήθως εγώ θέλω να χρησιμοποιώ διαφορετικό σύμβολο για να φαίνεται πιο καθαρά. Αυτό δεν χρειάζεται να το σκεφτείτε εσείς. Αυτό όμως το έχετε ορίσει από την αρχή, έχετε απλά έτοιμο ένα πακέτο που σας λέει ότι αυτό, αυτό και αυτό θα γίνουν, αυτά εδώ είναι, αυτός είναι ο τύπος αρχείου που θέλω να δημιουργήσω, θα τα κάνει από μόνο του. Αυτό εδώ λίγο να τα γνωρίσετε απλά επειδή, και γι' αυτό λέω να μην κοιτάτε τόσο πολύ τον κώδικα των πηγών, απλά επειδή εδώ δεν. Βλέπετε ότι έχουμε χρησιμοποιεί εντολές μέσα στο ίδιο το κείμενο, το οποίο αγνοήστε το για αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση. Και ένα τελευταίο παράδειγμα, ότι αυτό εδώ, βλέπετε ότι πάνω από εδώ δεν έχει τίποτα παραπάνω, εκτός από το κείμενο, βλέπετε κάτι παράξενο, βλέπετε εκεί τα σύμπαντα, end, ας πούμε, βλέπετε κάτι backslashes, each line, αυτό εδώ δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να φτιάχνει ένα πίνακα, δηλαδή εκείνο το κείμενο κατάφερε να φτιάξει όλο αυτό. Προσοχή, αυτό είναι το. Εκεί που βοηθάει πάρα πολύ η λατέ σε σχέση με, ας πούμε, το web, γιατί όπως βλέπετε αυτός δεν χρειάστηκε να τα στοιχίσει και να πει βάλω το αυτό στο κέντρο, αλλάξει τη γραμματοσύρα. Έγιναν όλα από μόνο τους μετά, και αυτός το μόνο που χρειάστηκε να πει, ας πούμε, ότι σε αυτή τη σειρά υπάρχουν αυτά τα πράγματα, σε αυτή τη σειρά υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτός είναι ένας διαχωρισμός, ας πούμε, του της μορφοποίησης και του περιεχομένου, γιατί εσύ στην ουσία μετά που έχεις μάθει αυτές τις μερικές εντολές, το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να γράψεις το περιεχόμενο, δηλαδή το πλαίσιο του Go Back Pattern που λέει εκεί, το όνομα, driving time, αυτά τα έχει γράψει αυτός, κυριολεκτικά. Απλά μέσα τα έχει γράψει σαν λόγια, δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Και απλά έχει βάλει κάποια σύμβολα, τα οποία μετά τον βοηθάει να εμφανίσει, ας πούμε, αυτό το πίνακα. Το οποίο είναι πάρα πολύ πιο γρήγορο από το να πάει κάποιος και να αρχίσει να κάνει, ας πούμε, όλη τη διαδικασία drop down, δημιουργία πίνακα συγκεκριμένου μεγέθους και να αρχίσει να παίζει ο ίδιος με τα borders, ώστε να. Και δεν θα ξέρει κιόλας αν είναι ίδιο με όλους τους υπόλοιπους πίνακες που έχει στο αρχείο. Υπάρχουν τρόποι, απλά παίρνει ώρα. Λοιπόν, και η χρησιμογραφία πάρα πολύ χρήσιμο. Αλλά εδώ είναι ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα κιόλας. Εδώ θα δείτε κάποια παράξενες εντολές. Έχει και ελληνικά γράμματα, α πούμε, μέσα απλά γραμμένα χειρολεκτικά με λατινικούς χαρακτήρες. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό πράγμα αυτή τη γλώσσα. Γιατί συνήθως, όταν χρειάζεται εξειδικευμένη σημειογραφία η γλώσσα, θα αναγκαστείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο τρίτο ένα πρόγραμμα το οποίο σας επιτρέπει να εισάγετε εκείνα τα συγκεκριμένα σύμβολα που χρειάζεται για οτιδήποτε. Μπορεί και ένα σημειωτό, ας πούμε, να χρειάζεται να κάνει κάποια συγκεκριμένα διαγράμματα. Αυτό εδώ, ας πούμε, το κείμενο, έτσι όπως το βλέπετε, το αποτέλεσμα στο τελικό είναι αυτό. Έχει γίνει ήδη όλη η συστοιχή, ό,τι χρειαζόταν να γίνει, ας πούμε, μέσα, δεν χρειάζεται ούτε να πειράξετε, ας πούμε, την θέση των γραμμάτων, επειδή υπάρχουν, τα έχουν ήδη γράψει κάποια άτομα αυτά τα πράγματα. Εσείς το μόνο που πρέπει να κάνετε μετά είναι να μάθετε τις εντολές, οι οποίες ξέρετε ότι θα οδηγήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν χρειάζεται να ασχολείστε με το
πώς θα συστοιχίσω αυτό εδώ. Θέλω να είναι, ας πούμε, στο κέντρο, θέλω να βάλω αυτό δίπλα, θέλω να είναι πιο μεγάλα τα. Θέλω να είναι πιο μεγάλες παραθέσεις, τίποτα τέτοιο. Όχι, όλα αυτά θα γίνουν αυτόματα. Ακριβώς επειδή από την αρχή υπάρχει ήδη το παλιό που ορίζει ότι κάθε φορά που θα θες να χρησιμοποιήσεις κάτι σαν παρένθεση, εγώ ξέρω ότι πρέπει να τις κάνω έτσι. Το οποίο είναι απίστευτα χρήσιμο σε πολλά. Σε πολλούς, ας πούμε, υποτομείς. Έχω δει και νομικά έγγραφα, ας πούμε, που είναι γραμμένα με το. Δηλαδή, απλά έχουν γραφτεί ακόμα και βαθιά, ας πούμε, για γενικό νόμι, κάποιες ιδιαιτερότητες, ας πούμε, νομικών εγγράφων, οι οποίες απλά γίνονται αυτόματα, άμα χρειάζεται μια συγκεκριμένη. Λοιπόν, πριν πάμε και τώρα στα. Να σας δείξω και ένα άλλο. Μια μεγαλύτερη. Αυτό εδώ είναι απλά ένα. Παράδειγμα εργασίας που έχει γραφτεί με αυτό το αδερφού μου αυτή συγκεκριμένα, για να σας δείξω και άλλες τις δυνατότητες του. Γιατί είναι πολύ σημαντικό εδώ να σας δείξω τις βιβλιογραφίες και το περιεχόμενο. Αυτός, ας πούμε, είναι ένας πίνακας περιεχομένου. Αυτό και για μένα και οποιοδήποτε, ας πούμε, φαντάζομαι έχει γράψει κάποιο πολυσέλιδο έγγραφο, ξέρει ότι αυτό το πράγμα, άμα το κάνεις στο Word, παίρνει ώρα. Παίρνει πολλή ώρα. Γιατί κάθε φορά που, ας πούμε, θέλεις να κάνεις μια αλλαγή, τι πρέπει να κάνεις. Να πας μέσα, να δεις πώς έχει αλλάξει ο αριθμός σελίδων, να πας τα περιεχόμενα, να προσθέσεις αυτό που θέλεις και να αλλάξεις τον αριθμό σελίδων και εκεί ούτως ώστε να αντιστοιχούν τα πάντα. Στη LaTeX αυτό δεν υπάρχει. Έχουν ήδη γραφτεί πακέτα ακριβώς γιατί πάρα πολλοί χρειάζονται περιεχόμενα, τα οποία εσύ το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να γράψεις ότι θέλεις περιεχόμενα και τους τίτλους των ερωτήτων και με το που το αλλάζεις, όταν ξαναφτιάχνεις το αρχείο. Γιατί όπως είπε, εσύ γράψεις το κείμενο, πατάς ένα κουμπί και μετά φτιάχνεις το τελικό αποτέλεσμα που είναι αυτό που βλέπετε. Όταν εφόσον έχεις κάνει την αλλαγή και το πατήσεις να τεθεί, μετά ξαναυπολογίζει από μόνο του πώς έχουν αλλάξει σελίδες, τι θα βάλω τώρα στην. Ποιος είναι ο αριθμός σελίδας τώρα τωρινό σε αυτές τις υποενότητες και το αποφασίζει μόνο του. Χωρίς να χρειάζεται να μπλέκω εγώ και να μετράω σελίδες, για παράδειγμα. Και βλέπετε εδώ, ας πούμε, και οι εικόνες, τις οποίες επίσης μπαίνουν. Πρέπει να γίνουν εντάξει. Σε αυτή την περίπτωση είναι μια δυσκολία, θα έλεγα, για κάποιον καινούριο χρήστη, επειδή, ας πούμε, στο Word ή στο Writer. Κάποιος κυριολεκτικά βάζει την εικόνα μέσα στο έγγραφο. Εδώ δεν είναι το ίδιο. Εδώ πρέπει κυριολεκτικά να έχει την εικόνα ξεχωριστά και να πει ότι θα μπει εκεί εκείνη η εικόνα. Το πώς θα μπει, η στίχηση της εικόνας έχει ήδη αποφασιστεί. Και υπάρχουν διάφορα πακέτα και δίνετε εσείς όπως ας πούμε ότι θέλουν όλοι να μπουν και να περνάει το κείμενο από δεξιά ή κάτι τέτοια πράγματα, αλλά δεν χρειάζεται να το κάνετε εσείς. Από τη στιγμή που έχετε πει, θα ισχύει αυτό και θα ισχύει για όλες τις εικόνες. Έχετε μια απίστευτα σταθερή. Εικόνα για το τι θα έχετε. Δεν υπάρχει αβεβαιότητα για το πώς θα παρουσιαστεί το τελικό αρχείο. Γιατί όπως βλέπετε, η στίχηση γίνεται αυτόματα ακριβώς και όχι από εσάς. Να, εδώ ας πούμε η ίδια. Η στίχηση, ας πούμε, είναι πάντα τέλεια ακριβώς γιατί αφού έχει οριστεί από την αρχή και δεν αλλάζει τίποτα κατά τη διάρκεια του γράφου, απλά είναι συνεπής, ας πούμε. Αυτό είναι πίνακας αυτό, έτσι. Αυτό είναι πίνακας αυτό. Το συγκεκριμένο αυτό. Ναι. Αυτό εδώ. Ήταν απλά μια ιδιωτερότητα του αδερφού μου, αυτό απλά το έκανε αυτός μια εικόνα. Αλλά αυτό είναι απλά επειδή αυτός κάνει πολύ επεξεργάζεται γενικότερα εικόνες, οπότε αυτόν του δώσει λιγότερο απλά να κάνει τις εικόνες από το να τα στοιχίζει. Αλλά αυτό, όπως είπα, πολύ εύκολα μπορεί να γίνει με ένα πίνακα. Γιατί είναι απλά μια εικόνα, είναι ένας πίνακας, παντί για γράμματα εκεί βάζεις μια εικόνα. Αυτό. Το ότι δεν φαίνονται οι γράμματα δεν έχει σχέση. Είναι κυριολεκτικά μια εντολή λιγότερο για να μην φαίνονται. Και βλέπετε εδώ επίσης για την σημειογραφία. Εδώ που χρησιμοποιήσει, επειδή χρειάστηκε ακριβώς να χρησιμοποιήσει, αν ας πούμε εγώ ήθελα να το κάνω αυτό σε έναν επεξεργαστή άλλο κειμένο, θα χρειαζόταν να πάρω κάποιο τρίτο πρόγραμμα και να αρχίσω ένα-ένα τα σύμβολα. Λέω, μου χρειάζεται αυτό το σύμβολο, μου χρειάζεται αυτό το σύμβολο για να γράψω όλες αυτές εδώ τις σχέσεις, ας πούμε, που έχει πάνω. Και επίσης προσθέτεστε τη βιβλιογραφία, η οποία όπως είπα, δεν χρειάζεται εσείς να πάτε και να βάζετε όπως στους επεξεργαστές κειμένου από κάτω, ότι προσθήκε, ας πούμε. Σε θέσουν και να γράψετε, ας πούμε, την αναφορά και τα λοιπά. Όχι. Επειδή ξέρει ακριβώς το τι θέλετε να κάνετε ή έχετε ορίσει τι εννοείτε να κάνετε, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι τι θέλετε να βάλετε το ρεύμα και να γράψετε, ας πούμε, αυτό είναι, αυτό χρειάζεται βιβλιογραφία. Αυτό θα είναι αναφορά σε θέσουν. Και αυτόματα αυτό θα πάει, θα κάνει το παρτάκι και θα το βάλει από κάτω. Δεν χρειάζεται ούτε καν να σκεφτείτε τα νούμερα. Γιατί ακριβώς επειδή τα νούμερα είναι πολύ απλό πράγμα. Δεν χρειάζεται να μετράτε ότι ποια αναφορά ήταν τώρα αυτή. Από μόνο του βλέπει πόσες υπάρχουν στη σελίδα και τις αριθμεί αυτόματα κάτω. Λοιπόν, συνεχίζει. Βλέπετε εδώ διάφορα, απλά και πάλι άλλα. Πάμε τις σημειογραφίες, έχει τους αριθμούς σελίδας κάτω. Έχει τη στήση, βλέπετε με τα σύμβολα κτλ. Για να το δω κιόλας, γιατί έχει. Εδώ βλέπετε, ας πούμε, μια ιδιαίτερη στήση που μπορείς επίσης. Απλά για να δείξω τις δυνατότητες τύχης ότι υπάρχουν αρκετές. Είναι πολύ ισχυρό, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, γιατί να το χρησιμοποιήσετε τώρα? Το πρώτο, όπως προανέφερα, είναι ότι ο αγωνισμός μορφολογήσει και περιεχομένου. Εσείς σταματάτε επιτέλους να ανησυχείτε για το αν έχετε στοιχήσει σωστά την παράγραφο, αν η γραμματοσυρά έχει αλλάξει από κάποια άλλη παράγραφο, αν τα περιεχόμενα έχουν κάποιο λάθος αριθμό σελίδας. Αυτά είναι τελείως ξεχωριστά. Εσείς γράφετε το κείμενο και πρέπει απλά να ξέρετε ότι οι εντολές που έχουν βάλει είναι οι σωστές, ας πούμε. Κατά τα άλλα, από μόνο του μετά θα αποφασίσει τους αριθμούς, τις τύχεις κτλ. Και μπορείτε να είστε απολύτως σίγουροι, αν έχετε κάνει βέβαια εσείς σωστά τις εντολές, ότι τα πάντα θα είναι τα ίδια. Ακριβώς γιατί άμα δεν έχετε κάνει εσείς κάποια επέμβαση, δεν θα πράξει διαφορετικά και το πρόγραμμα που θα σας δώσει το τελικό αποτέλεσμα. Το οποίο αποφεύγει όλη αυτή την υψηλή και σταθερή ποιότητα στοιχειοθεσίας. Το σταθερή είναι το σημαντικό. Ότι εφόσον αποφασίσετε ότι θέλω να φτιάξω ένα συγκεκριμένο τύπο αρχείου, ας πούμε αυτό για μια πτυχιακή εργασία, ότι ξέρω ότι πρέπει να είναι έτσι, όσες και να γράψετε μετά εργασίες θα είναι ακριβώς οι ίδιες. Ακριβώς οι ίδιες σε θέμα στοιχείς, το οποίο σου γλιτώνει πάρα πολύ χρόνο σε σχέση με το να το έγραψε ένα εξαιρετικό κειμένο. Το future proofing αυτό είναι πιο πολύ κοντά με έναντι στο Word. Γιατί ας πούμε με το Open Document Format δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία, ας πούμε, ότι δεν θα μπορείτε να ανοίξετε τα αρχεία σας. Αυτό όμως το LaTeX έχει ένα ακόμα παραπάνω προτέρημα, γιατί ας πούμε αυτό υπάρχει το LaTeX εδώ και 30 χρόνια. Δεν έχουν αλλάξει καθόλου οι κανόνες σημαντικά εδώ και 30 χρόνια και ακριβώς επειδή είναι απλά κείμενο, plain text, δεν είναι τίποτα άλλο, είναι απλά κείμενο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπορείτε να το ανοίξετε 20 χρόνια από τώρα. Γιατί δεν θα έχει αλλάξει, είναι πάντα κείμενο. Το μόνο που θα αλλάξει είναι ο μεταγλωτιστής, ο οποίος βρίσκεται πάντα. Γι' αυτό το τελικό αποτέλεσμα ούτως ή άλλως δεν σας ενδιαφέρει, γιατί δεν είναι προς επεξεργασία, οπότε δεν σας ενδιαφέρει να ανοίγει. Αλλά το αρχείο που εσείς, αν θέλετε να το επεξεργαστείτε, πάντα θα μπορείτε. Γιατί πολύ απλά, όπως το ανοίγατε πολύ ο πριν με ένα gedit, και τώρα μπορείτε. Με τον όρκο ακόμα που λέει ο λόγος. Για να δούμε. Αυτό για τα μεγάλα έγγραφα είναι σίγουρα, θα έλεγα, δεν μπορώ να διανοηθώ κάποιος να γράψει κάτι που να είναι 50, 100, 200 σελίδες και να μην χρησιμοποιήσει κάτι σαν αυτό. Ακριβώς γιατί μετά η διαχείριση της βιβλιογραφίας και το περιεχομένο, όταν φτάνει σε 50, 100 και 200 σελίδες, γίνεται πολύ δύσκολη αν την κάνεις χειροποίηση. Δεν ξέρεις τι έχεις βάλει, δεν ξέρεις ποιες εικονότητες έχεις αλλάξει. Μπορεί να έχεις ας πούμε, κυριολεκτικά εκατοντάδες αναφορές σε άλλα βιβλία, ας πούμε, σε βιβλία ή περίπτωση οτιδήποτε. Και οπότε αυτό σου κάνει τη δουλειά από μόνο του. Είναι απίστευτα πιο εύκολο να γίνει η συγγραφή ενός τέτοιου αρχείου, όπως ένα βιβλίο, μια πτυχιακή ή οποιοδήποτε μεγάλο έγγραφο. Η εύκολη χρήση εξειδικευμένης σημειογραφίας, αυτό που είπα, άμα εργάζεστε και το χρειάζεται για οτιδήποτε που χρειάζεται ειδικά σύμβολα ή κάποια εξειδικευμένη, ας πούμε, όχι, δεν χρειάζεται μόνο κείμενο, χρειάζεται οτιδήποτε άλλο που δεν είναι κείμενο, σαν διαγράμματα ή οτιδήποτε παρόμοιο, υπάρχει αυτή η δυνατότητα και είναι απίστευτα ισχυρή. Απλά πρέπει να το ψάξετε όπως είπα, γιατί όσο καλύτερα ξέρετε τη γλώσσα, τόσο μεγαλύτερες είναι οι δυνατότητες της αυτή τη περίπτωση. Αυτό εδώ απλά ακολουθεί για το γιατί είναι καλή, γιατί χρειάζεται για μεγάλα έγγραφα, εξαιρετική απλή διαχείριση βιβλιογραφίας περιεχομένου, αριθμών σελίδων κτλ. Α, και πιο γρήγορη μορφοποίηση και επεξεργασία για πράγματα σαν πίνακες όπως έδειξα, για πολλές διεργασίες είναι απλά πιο γρήγορο λόγω του ότι συνέχεια γράφεις και είναι απλά εντολές. Αυτό βέβαια να δείξω ότι αυτό μετά που το μάθεις θα είναι εννοείται πιο γρήγορο. Στην αρχή θα είναι πάρα πολύ πιο αργό από το να χρησιμοποιείτε ένα επεξεργαστή κείμενο, όπως οποιοδήποτε εργαλείο θα είναι πολύ πιο αργό μέχρι να μάθετε έναντι κάποιο που ήδη ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν, το πρώτο πρέπει να το εξηγήσω, γιατί αυτό δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το μεταφράσω. Συνήθως, ειδικά όταν γίνεται, και τα δύο πρώτα σχετίζονται, όταν γίνεται συνεργατικά η συγγραφή μιας εργασίας, δεν είναι τόσο καλό το LaTeX. Γιατί? Ιδίως όπως είπα, άμα δεν γνωρίζουν οι υπόλοιποι το LaTeX, γιατί δεν είναι εύκολο να μάθουν τους υπόλοιπους το LaTeX, είναι απλά δεν είναι πια μια δυνατότητα το LaTeX. Αν δεν το ξέρουν οι άλλοι, δεν μπορεί να γίνει απλά. Οπότε αυτό βασίζεται, άμα πρέπει να κάνει κάποιος μια συνεργατική εργασία, βασίζεται στο όλοι να ξέρουν το LaTeX. Το οποίο δεν είναι καθόλου σίγουρο με τα δεδομένα μας. Δεν θα πρέπει κάποιος να υπολογίσει αυτό. Και επίσης όταν είναι συνεργατική, ο έλεγχος αυτό το βρίσκεται σε ένα version control system. Δηλαδή, άμα θέλει κάποιος συνέχεια να κάνει αλλαγές στο έγγραφο, ειδικά από πολλά άτομα, πρέπει κάπως να λέγει ποιος κάνει αλλαγές, ποιος έχει κάνει αλλαγές, αν επιτρέπεται εγώ τώρα να κάνω αλλαγή, μήπως κάνουν class 2 αλλαγές και ας πούμε η δική μου
προσπάθησα εγώ να αλλάξω μια σελίδα και ο άλλος προσπάθησε να αλλάξει την ίδια σελίδα, μετά τι έγινε, τι θα γίνει, ποια αλλού θα περάσει πρώτα. Αυτό από μόνη της λατρεία το έχει. Το, το writer και όλοι οι επεξεργαστές γενικότερα και μέσα συνήθως έχουν. Έχουν τα annotations, notes, βάζει σημειώσεις ότι αυτό το άλλαξα εγώ, αυτό το άλλαξε αυτό το λόγο. Η λατρεία είναι πιο δύσκολο να το κάνεις αυτό, εκτός από να γράψεις κυριολεκτικά μέσα σημειώσεις εσύ, ας πούμε, γραπτά. Το οποίο δεν είναι το καλύτερο. Οπότε χρειάζεσαι συνήθως κάποιο διαφορετικό version control system όπως το Git. Αλλά αυτό αφορά κυρίως μόνο προγραμματιστές, γι' αυτό λέω ότι για συνεργατικά και ειδικά με τα δικά μας δεδομένα δεν θα τη χρησιμοποιούσε ιδιαίτερα, εκτός και άμα ξέρουν οι άλλοι LaTeX και έχουν την διάθεση να χρησιμοποιήσουν και ένα τρίτο εργαλείο όπως αυτό, άμα δεν γνωρίζετε. Σχετικά μεγάλη δυσκολία μας, αυτό ισχύει. Δεν είναι εύκολο να μετρήσει. Ακριβώς επειδή είναι τεράστιο, έχει τεράστιες δυνατότητες, θέλει και πάρα πολύ ώρα μέχρι κάποιος να φτάσει σε ένα σημείο που να λέει ότι τώρα, άμα άρχισε να κάνω μια κατάσταση αυτό το πράγμα, θα την έβρισε απίστευτα εύκολα. Εγώ πιστεύω ότι εξίζει, αλλά αυτό είναι το θέμα. Αν υπάρχει έλλειψη χρόνου, δεν μπορεί κάποιος να κάτσει και να το βγάλει, ας πούμε, γιατί λέει, έχουμε εργασίες με την επόμενη Παρασκευή. Δεν ξέρω ακόμα τι δηλαδή, θα χρησιμοποιήσει τη δηλαδή. Αυτό είναι λίγο κίνδυνος, ρίσκο. Εγώ δεν θα το έπαιρνα, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση. Όπως και που σου λέει για το δεύτερο, ότι αν έχετε ήδη αρχίσει την συγγραφή του αρχείου, εγώ δεν θα έκανα την αλλαγή, γιατί είναι χάσιμο χρόνο. Ακριβώς γιατί δεν θα βγει ωραίο. Συνήθως η LaTeX έχει φτιαχτεί για να κάνεις κάτι από την αρχή μέχρι τέλος με το LaTeX. Άμα αρχίσεις να μεταφέρεις και προσπαθείς να μεταφέρεις αυτό που έχεις κάνει σε έναν επεξεργαστή και γίνεται στο LaTeX, δεν θα υπάρξουν καλά αποτελέσματα, δεν αξίζει. Οπότε αν η εργασία που υπάρχει, η οποία είναι ήδη, έχει φτάσει σε κάποιο στάδιο, ας πούμε, είναι στα τελευταία του στάδια και δεν αξίζει η μετατροπή, γιατί πολύ απλά η μετατροπή θα πάρει πιο πολύ ώρα από το να τελειώσει η εργασία με το εργαλείο που ήδη χρησιμοποιήσατε. Το τελευταίο τώρα, ότι αν έχετε ανάγκη για πολύ συγκεκριμένες συγκεκριμένες λεπτομέρειες μορφοποίησης, αυτό ήθελα να το εξηγήσω ότι, ας πούμε, αν θέλετε να σχεδιάσετε ένα πόστερ ή κάτι τέτοιο, δεν θα χρησιμοποιούσατε το LaTeX. Γενικότερα, για πράγματα που αφορούν γραφίστες, για να το σκεφτείτε έτσι, δεν θα χρησιμοποιούσετε τη LaTeX. Γιατί η LaTeX έχει φτιαχτεί για έγγραφα, τα οποία ξέρετε ήδη ότι θέλω ένα πολύ συγκεκριμένο φόρματ, ας πούμε, το πώς θα είναι στοιχισμένα και τα λοιπά τα πράγματα, και μπορώ να το κάνω αυτό συνέχεια και πολύ εύκολα. Άμα θέλετε όμως μια φορά ότι, ας πούμε, λέτε ότι θέλω αυτά τα γράμματα να είναι λίγο πιο μεγάλα, να είναι η στοίχηση ελαφρώς προς τα αριστερά, να αλλάζουν, ας πούμε, συνέχεια κάποιες πάρα πολύ μικρές λεπτομέρειες και στα χρώματα κτλ. Δεν θα την πρότεινα καθόλου. Απλά γιατί δεν έχει φτιαχτεί για αυτό το πράγμα. Δεν είναι χρήσιμη για τέτοιου είδους εργασίες. Και επίσης για τη δημιουργία πολύ μικρών εγγράφων μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Αν κάποιος την ξέρει πάρα πολύ καλά, βεβαίως. Και ειδικά αν κάποιος την ξέρει τόσο καλά που απλά έχει αρχίσει να γράφει ο ίδιος πακέτα δικά του, μετά μπορεί κυριολεκτικά να πατήσει να πει γράφει αυτό που θέλει, τελείωσε. Αλλά ειδικά αν ξέρετε κάποιο άλλον επεξεργαστή, συνήθως ή δεν αρχίζει να φαίνεται η διαφορά όταν πρέπει να γράψετε ένα αρχείο με μία ή δύο σελίδων, ας πούμε. Αυτό. Πώς να ξεκινήσετε. Εγώ δεν έχω προτίμηση προσωπικά, γιατί εγώ το χρησιμοποιώ σε πλαίσια προγραμματισμού. Οπότε εγώ γράφω εγχειρίδια χρήση συνήθως, δοκιμητήσω και τέτοια πράγματα. Για τα οποία, επειδή ακριβώς χρησιμοποιώ και άλλα τρίτα εργαλεία, το πιο απλό εργαλείο για μένα είναι το καλύτερο. Και γι' αυτό λέω ότι αυτό που χρησιμοποιώ εγώ, ας πούμε, είναι απλά ένας επεξεργαστής κειμένους, οποιοδήποτε. Vim, Gedit, Stalinus, ας πούμε τώρα. Απίστευτα απλώς, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες δυνατότητες. Συν το πακέτο PDF, δηλαδή, που είναι αυτός ο μεταγλωτιστής. Απλά πατάτε, ας πούμε, με μία εντολή πατάτε και εμφανίζεται το τελικό αρχείο. Τίποτα το πολύ πολύπλοκο. Εγώ όμως το πρότεινα, ειδικά με αρχίζει κάποιος, να διαλέξει μία από τις δύο τελευταίες επιλογές. Τότε μην γίνει απλά ένα που έχω διαλέξει εγώ, γιατί δεν. Techmaker, γιατί δεν είναι, είναι αρκετά απλό. Όλα αυτά μοιάζουν μεταξύ τους τα μεταγλωτιστές και editors. Ναι. Έχει ένα θέμα με τους τόνους του Techmaker. Αν βάλεις τόνους, σου βγάζει δίπλα τα παραπτήρια μετά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το έχω ξεχάσει. Αν το τρέχεις σε κάτι εκτός από KD, είναι. Αν το τρέχεις σε KD, τρέχεις μια χαρά. Και γι' αυτό είπα ότι αυτά είναι. Πιστεύω ότι το καλύτερο σύστημα είναι το Kyle, αυτό που χρησιμοποιούμε. Το Kyle υπάρχει σε αυτή τη λίστα, το βλέπω. Εδώ το Comparison έχει μια τεράστια λίστα. Όλες τις δυνατότητες μπορείτε να κάνετε εκεί και δύο ώρες, ας πούμε, απλά να κοιτάτε και να αποφασίσετε. Όπως είπα και το Techmaker, εγώ το πρόβλημα δεν το πρόσεξα, απλά επειδή συνήθως στα γλυκά. Ναι, ακριβώς. Και γι' αυτό υπάρχουν απίστευτα πολλοί. Οπότε, άμα μπείτε συγκεκριμένα σε αυτό το link, έχει μια τεράστια σύγκριση με όλες τις δυνατότητες που μπορείτε να σκεφτείτε. Και σας λέει, απλά είδα ότι το Techmaker συγκεκριμένα ήταν αρκετά απλό, όπως είναι και πολλά άλλα.
και μέσα. Απλά εγώ δεν τα έχω χρησιμοποιήσει, οπότε δεν μπορώ να πω τώρα, ας πούμε, ότι θα πρότεινα να χρησιμοποιήσετε ένα συγκεκριμένο από, από εκείνα. Γι' αυτό και έδωσα μόνο μία επιλογή για να αποφευχθεί, ας πούμε, το πράγμα. Και επίσης, τα tutorials. Υπάρχουν άπειρα tutorials. Άμα μόνο μπείτε στο Google και πατήσετε Latte tutorials, θα εμφανιστούν ότι τα μισά πανεπιστήμια, ας πούμε, της Αμερικής έχουν ο καθένας και από δικό του tutorial για το Latte. Εγώ βρήκα αυτά εδώ, τα οποία τα είδα και μου άρεσαν. Αυτό το Duke.org που είναι εκεί είναι το Tech User Group, το οποίο είναι, έχει ένα σωρό tutorials και guides για να ξεκινήσετε, ας πούμε, και να αρχίσετε να μαθαίνετε. Και επίσης ένα σωρό άλλα πράγματα, ακριβώς γιατί δεν σταματάει μόνο στο... Δεν σταματάει μόνο στο δείγματος της Latech. Έχει και φόρμα, ας πούμε, για να πάνω, αν θέλετε να ζητήσετε υποστήριξη οτιδήποτε. Υπάρχουν χρήστες. Το Wikibooks είναι ένα καλό Wikibook. Ας πούμε, αυτό δεν ήταν δύσκολη η ανάπτυξή του. Και το άλλο είναι ένα από τα πάρα πολλά κόρσες πανεπιστημιακά που έχουν γράψει ένα tutorial, ας πούμε, αυτό είναι του Cornell. Και το Google το έχω τόσο μεγάλο ακριβώς γιατί λέω ότι κατά την εκμάθηση το πιο σημαντικό δεν είναι το tutorial. Το πιο σημαντικό και όπως και εγώ την έμαθα τη Latech είναι ότι κάθεσαι. Γράφεις, ας πούμε, ένα πράγμα σε Latech. Λες τώρα αυτό πώς το κάνω. Αντί να κάτσεις και να βρεις το tutorial πώς το κάνεις, το πιο απλό πράγμα είναι απλά να βγάλεις κυριολεκτικά αυτό το πράγμα στη Latech πώς γίνεται και κάποιος σίγουρα το έχει κάνει πιο πριν από εσάς. Οπότε το Google θα έλεγα είναι ίσως το καλύτερο ίσως για να μάθει κάποιος Latech μετά που αρχίσει να μαθαίνει από ένα από αυτά τα tutorials τα πρώτα 2-3 βήματα, γιατί μετά δεν χρειάζεται ένα tutorial. Το μόνο που χρειάζεται είναι συγκεκριμένες εργασίες να πείτε αυτό πώς το κάνω, Google, αυτό πώς το κάνω, Google. Δεν χρειάζεται να χάσετε παραπάνω από 2 λεπτά, ας πούμε, για την έβρεση βοήθειας. Αυτό. Όπως βλέπετε ήταν αρκετά μικρή παρουσίαση και ακριβώς γιατί λέω, ελπίζω απλά να σας έπεισα για το για τους, ότι αξίζει να χρησιμοποιήσει την Latech στους τομείς όπου αυτό σε εργασίες όπου το Latech αρμόζει, ας πούμε, όπως έδειξε και με τα μειονεκτήματα, δεν αρμόζει σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά αυτό ελπίζω να σας έπεισα και θα πάτε να μάθετε μετά από μόνοι σας όσοι μπορέσετε και όσοι έχετε τη διάθεση αυτή τη γνώση, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι ένα απίστευτο ισχυρό εργαλείο για την, ένα απίστευτο ισχυρό εργαλείο και το προτιμώ συνήθως τις περισσότερες φορές να δει κάποιο επεξεργαστικό κειμένο, ακριβώς γι' αυτό.